Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a... Καλησπέρα σας. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς που διοργάνωσαν αυτήν την εκδήλωση. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι εδώ μαζί σας. Θα ήθελα να ξεκινήσω αναφερόμενο σε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα αίτια του προβλήματος στην Κολομβία και στη Λατινική Αμερική και ιδίως τη σημασία που έχει μια σωστή εφαρμογή αυτού που έχει συμφωνηθεί. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα. Η Κολομβία βρισκόταν σε σύγκρουση στο εσωτερικό της από την ανεξαρτησία της και μετά. Στα 100 χρόνια της ιστορίας σας εγκρίθηκαν πάνω από 80 νόμοι αμνηστίας έτσι ώστε να σταματήσουν διάφορες συγκρούσεις. Τα αίτια αυτής της ένοπλης σύραξης είναι δύο. Πρώτα απ' όλα, η μάχη για την πρόσβαση στη γη σε μια χώρα που έχει μεγάλες εκτάσεις αλλά πολύ περίπλοκη γεωγραφία και με πολύ δύσκολη πρόσβαση σε καλλιεργήσιμη γη και δεύτερον η πολιτική βία. Η πολιτική βία στην Κολομβία χρησιμοποιήθηκε πάντα για τη συσσόρευση γης, για να κλαπεί αυτή η γη από τους αγρότες, από τους καλλιεργητές, μέσω εκτοπισμών, μέσω σφαγιασμών από παραστρατιωτικές οργανώσεις, κάτι το οποίο το έχουμε δει πολύ συχνά, είναι δομικό φαινόμενο της ιστορίας της Κολομβίας με το ένα όνομα ή με το άλλο. Και η σύγκρουση που αυτή τη στιγμή υπάρχει, για την οποία μιλάμε, έχει ξεκινήσει πριν από 52 χρόνια με τη γέννηση των ΦΑΡΚ, αλλά θεωρώ ότι πάντα υπήρχε σύγκρουση από την ανεξαρτησία της χώρας και μετά. Από το 1948 με τη δολοφονία του Γκαϊτάν ξεκίνησε αυτό που γνωρίζουμε ως την εποχή της βίας στην Κολομβία, όπου είχαμε πάνω από 200.000 θανάτους μέχρι τη δεκαετία του 60. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αυτή η συμφωνία στην οποία έχουμε φτάσει δεν έχει ως στόχο να οδηγήσει σε μια σοσιαλιστική επανάσταση στην Κολομβία, αλλά να εξυγχρονίσει τις δομές της χώρας και να τις εκδημοκρατήσει και να εγγυηθεί μια φυσιολογική πρόσβαση για τους αγρότες στη γη, στην Κολομβία, οι οποίοι αποτελούν το 70% του πληθυσμού και να σταματήσουν την βία της πολιτικής, δηλαδή το ότι οποιαδήποτε πολιτική δύναμη δεν θα έχει την δυνατότητα να ασκεί βία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν, η πρώτη ερώτηση είναι γιατί αυτή η συμφωνία είχε επιτυχία. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι είχαμε μέχρι στιγμής 4 διαφορετικές διαδικασίες ειρήνευσης μεταξύ της κυβέρνησης και των ΦΑΡΚ. Υπάρχουν 2 παράγοντες οι οποίοι επέτρεψαν σε αυτή την περίπτωση να φτάσουμε σε μια συμφωνία ειρήνης. Πρώτα απ' όλα το πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Λατινική Αμερική. Μια διαδικασία που έχει ξεκινήσει στην ουσία με την άφιξη του Προέδρου Ούγκο Τσάβες στη Βενεζουέλα. Όλο αυτό το περιβάλλον δημιούργησε έναν κύκλο εναλλακτικών κυβερνήσεων της αριστεράς, με βάση ένα κοινό εγχείρημα να δημιουργήσουν μια κοινή πατρίδα, μια πολιτική, οικονομική και κοινωνική ολοκλήρωση που είχε πολύ καλά αποτελέσματα, για παράδειγμα η ΘΕΛΑΚ, τα κράτη της Καραϊβικής και η ένωσή τους, δηλαδή η δημιουργία υπερεθνικών οργανισμών που στόχο έχουν να απομακρύνουν την περιοχή από τη ΣΥΠΑ και να δημιουργήσουν έναν κοινό στόχο για τη Λατινική Αμερική. Αυτή η διαδικασία δεν θα είχε ξεκινήσει χωρίς την όθηση της Βενεζουέλας, της Κούβας και πολλών άλλων χωρών οι οποίες συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία αναδόμησης της Λατινικής Αμερικής, για τις οποίες αυτή η σύγκρουση στην Κολομβία αποτελούσε εμπόδιο στη διαδικασία. Αυτή η ένοπλη σύραξη είχε ως συνέπεια ότι η ΗΠΑ συμμετείχαν και στρατιωτικά στην Κολομβία, αλλά
μπορούσαν να έχουν και επιρροή στον Αμαζόνιο, ο οποίος είναι και ο στρατηγικός στόχος των ΗΠΑ αυτή τη στιγμή. Και αυτό το κατάφεραν διώχνοντας το ΠΤΕ από την κυβέρνηση και έτσι κατάφεραν να έχουν ένα στρατιωτικό επικεφαλής στον Αμαζόνιο. Ο δεύτερος παράγοντας για τον οποίο καταφέραμε να φτάσουμε στη συμφωνία είναι ο διαχωρισμός και οι διαφωνίες στην Κολομβιανή Ολιγαρχία. Για πρώτη φορά υπάρχει διχασμός σε ό,τι αφορά τα συμφέροντά τους. Υπάρχει μια ολιγαρχία γεωκτημόνων για τους οποίους ο πόλεμος είναι επιχείρηση. Είναι ένας τρόπος να συσσωρεύσουν πλούτο, να συσσωρεύσουν γη, παίρνοντας την βία, υφαρπάζοντας την από τους αγρότες. Υπάρχει και μια άλλη ολιγαρχία όμως, η αστική ολιγαρχία, η οικονομική ολιγαρχία, η βιομηχανική και παγκοσμιοποιημένη ολιγαρχία, για την οποία η ευκαιρία επιχειρήσεων είναι η προσέλκυση επενδύσεων από το εξωτερικό και η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Και αυτό σε κατάσταση πολέμου δεν είναι δυνατόν, γιατί οι ΦΑΡΚ είχαν πάρα πολύ μεγάλο έλεγχο σε κάποιες περιοχές της Κολομβίας που δεν είχαν λάβει την κατάλληλη εκμετάλλευση και είχαν πάρα πολύ μεγάλη βιοποικιλότητα. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορα αίτια για αυτή τη σύγκρουση, αλλά και επίσης υπάρχει και μια εστίαση στην επίλυση των συνεπειών της σύγκρουσης. Στις συζητήσεις λοιπόν υπήρχε ως στόχος η μεταρρύθμιση, η αγροτική μεταρρύθμιση, η συμμετοχή των ΦΑΡΚ σε πολιτικό επίπεδο και στη συνέχεια η εξάλληψη των παραστρατιωτικών οργανώσεων. Μεταξύ των συνεπειών της σύγκρουσης ήταν να μην υπάρχουν παράνομες καλλιέργειες και οι αποζημιώσεις στα θύματα αυτής της σύγκρουσης. Μιλάμε για πάνω από 8 εκατομμύρια θύματα, πάνω από 6 εκατομμύρια εκτοπισμένους. Και στόχος ήταν λοιπόν να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός δικαιοσύνης που ονομάζεται από κάποιους μεταβατική, εγώ θα έλεγα ένας μηχανισμός για την ειρήνη, γιατί στην ουσία δεν είμαστε σε μια μετάβαση από ένα δικτατορικό καθεστώς προς τη δημοκρατία, αλλά είμαστε στην ολοκλήρωση μιας ένοπλης σύραξης. Και άρα λοιπόν θα πρέπει να εφαρμοστούν διάφοροι κανόνες του διεθνούς δικαίου και πάνω απ' όλα, αυτό που είναι σημαντικό είναι να σταματήσει η ατιμορρησία. Στην Κολομβία είναι δομικό στοιχείο η ατιμορρησία. Πάνω από το 90% των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λαμβάνουν χώρα στην Κολομβία και έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης έμειναν ατιμόρρητες και μπορείτε να φανταστείτε σε τι αντιστοιχεί το 10%. Το 10% αντιστοιχεί στις πράξεις των ανταρτών. Δηλαδή, τα εγκλήματα του κράτους και των παραστρατιωτικών δεν διώχθηκαν στην Κολομβία. Και ένα τελευταίο σημείο αυτής της συζήτησης ήταν η εφαρμογή και η αξιολόγηση της συμφωνίας. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και θέλετε να ακούσετε πληροφορίες, αλλά θα ξεκινήσω από το τέλος. Αυτή τη στιγμή η εφαρμογή είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι πάρα πολύ σημαντική και η παρακολούθηση σε διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να μην αποτύχουμε. Οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν, φτάσαμε σε μια συμφωνία η οποία συνίσταται στο εξής. Πρώτον, η αγροτική μεταρρύθμιση. Έχουμε 7 εκατομμύρια εκτάρια τα οποία θα τεθούν στη διάθεση αγροτών τα οποία προηγουμένως βρισκόντουσαν σε αυτά χωρίς να είναι ιδιοκτήτες, δηλαδή να τους δώσουμε την ιδιοκτησία τους και να δώσουμε 3 επιπλέον εκτάρια, δηλαδή 10 εκατομμύρια εκτάρια σε αγρότες οι οποίοι δεν έχουν γη αυτή τη στιγμή και οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί στη μεγαλύτερη πλειοψηφία στις μεγάλες πόλεις. Απ' την άλλη θα κάνουμε και ένα κτηματολόγιο. Στην Κολομβία δεν υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου της αγροτικής ιδιοκτησίας και παράλληλα να εφαρμόσουμε έργα κατασκευής υποδομών σε αγροτικές περιοχές έτσι ώστε να μπορέσει
να υπάρξει το κράτος και οι υπηρεσίες του, όπως για παράδειγμα υγεία και εκπαίδευση στις αγροτικές περιοχές. Αυτή είναι λοιπόν η αγροτική μεταρρύθμιση που είναι η πιο σημαντική, ο πιο σημαντικός παράγοντας της συμφωνίας. Ωστόσο, μέχρι σήμερα τίποτα από αυτά δεν έχει εφαρμοστεί, δηλαδή ένα χρόνο μετά από την υπογραφή της συμφωνίας. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την συμμετοχή, με την πολιτική συμμετοχή. Συμφωνήθηκε μία αλλαγή, μία μεταρρύθμιση εκλογική, η οποία δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Η κυβέρνηση δεν ενέκρινε το έργο αυτό αρχικά, γιατί στην ουσία άλλαζε εντελώς το σκηνικό. Συμφωνήθηκαν να δημιουργηθούν 16 εκλογικές περιφέρειες, εκλογικές περιφέρειες της ειρήνης όπως ονομάζονται, έτσι ώστε στις περιοχές όπου υπήρχε περισσότερη βία και περισσότερα θύματα να υπήρχε μεγαλύτερη εκπροσώπηση στους νέους θεσμούς του κράτους. Αυτό εγκρίθηκε, είναι πραγματικότητα, έχουν γίνει κάποιες αλλαγές σε αυτό που συμφωνήθηκε αρχικά, αλλά ήδη έχει εγκριθεί ως νόμος. Και επίσης συμφωνήθηκε η συμμετοχή των ΦΑΡΚ και η άρση των απαγορεύσεων συμμετοχής στην πολιτική για τα μέλη των ΦΑΡΚ. Αυτό επίσης εφαρμόζεται αυτή τη στιγμή, αλλά με πολλά προβλήματα. Και παρά το γεγονός ότι είναι συνταγματικός κανόνας πλέον, δηλαδή η άρση της αδυναμίας των ΦΑΚ να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή, οι εκλογικοί θεσμοί αυτή τη στιγμή δεν δέχονται να εφαρμόσουν αυτή τη διαδικασία πλήρως. Το επόμενο κομμάτι είναι το εξής. Πρώτον, έχουμε προγράμματα ενσωμάτωσης οικονομικής και κοινωνικής των πρώην μαχητών των ΦΑΡΚ και την εφαρμογή της αμνηστίας. Όσον αφορά στην ενσωμάτωση των πρώην μαχητών, αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε καλό επίπεδο, δεν έχουν εγκριθεί από την κυβέρνηση τα προγράμματα ενσωμάτωσης τα οποία έπρεπε να εγκριθούν και αυτή τη στιγμή τα προγράμματα ενσωμάτωσης είναι εκείνα που εφαρμόζονται, είναι εκείνα που χρηματοδοτούνται από τη διεθνή κοινότητα αυτή τη στιγμή. Σε ό,τι αφορά την αμνηστία έχουν γίνει κάποια βήματα, αλλά αυτή τη στιγμή 500 μαχητές της ΦΑΡΚ που θα έπρεπε να είχαν ελευθερωθεί αυτή τη στιγμή παραμένουν φυλακισμένοι. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εγγυήσεις ασφάλειας, δηλαδή να μην υπάρχει καθόλου παραστρατιωτική παρουσία στην Κολομβία, έχει δημιουργηθεί ένα νέο σώμα αστυνομίας, έχει εισαχθεί μια συνταγματική απαγόρευση της παραστρατιωτικής δράσης. Είναι εκπληκτικό ότι στην Κολομβία δεν υπήρχε νόμος που να απαγορεύει την παραστρατιωτική δράση. Τώρα για πρώτη φορά έχει ενταχθεί στο Σύνταγμα αυτή η απαγόρευση. Αλλά αυτό που δεν έχει λειτουργήσει και είναι σταματημένο αυτή τη στιγμή από τον Γενικό Εισαγγελέα και είναι ο οργανισμός, αυτός είναι μάλλον ο οργανισμός εισαγγελέας που δημιουργεί τα μεγαλύτερα προβλήματα στην εφαρμογή, είναι η δημιουργία μιας ειδικής εισαγγελίας που εστιάζει στην δίωξη όχι μόνο των εγκλημάτων των παραστρατιωτικών οργανώσεων, αλλά στην διάλυση των παραστρατιωτικών δομών, δηλαδή την διάλυση των σχέσεων ανάμεσα στην πολιτική και οικονομική τάξη, την εξουσία και τις παραστρατιωτικές οργανώσεις. Επίσης έχουμε το θέμα των θυμάτων, αρχικά τα δικαιώματα των θυμάτων, την αναγνώρισή τους, την τροποποίηση της νομοθεσίας. Αυτή τη στιγμή δεν έχει εφαρμοστεί αυτό το κομμάτι της συμφωνίας. Συμπεριλαμβάνει να μην υπάρχει η διάκριση που υπήρχε στο παρελθόν. Δηλαδή, ο Κολομβιανός νόμος απαγόρευε σε οποιοδήποτε μέρος των ΦΑΡΚ ή των συγγενών τους να αναγνωρίζονται ως θύματα της σύγκρουσης και έτσι παραβιάζονται θεμελιώδη τους δικαιώματα
και άλλες παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Στην Αβάνα, λοιπόν, συμφωνήθηκε η τροποποίηση του νόμου έτσι ώστε να μπορούν να θεωρούνται θύματα αυτοί οι άνθρωποι, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει τεθεί στην πράξη όλο αυτό. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θύματα, έχουμε επίσης και τη δημιουργία νέων θεσμών δικαιοσύνης που θα εστιάσουν στις ευθύνες που έχουν προκύψει αυτά τα 52 έτη σύγκρουσης. Έχει εγκριθεί η δημιουργία τους, αλλά με σημαντικές τροποποιήσεις. Αυτό που είναι πολύ ανησυχητικό είναι ότι έχει αποκλειστεί η συμμετοχή των πολιτών και των δημόσιων υπαλλήλων. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει περιορισμός μόνο στους πρώην μαχητές και σε εκείνους που συμμετείχαν στην σύγκρουση και ήταν ένστολοι. Ενώ στην πραγματικότητα στην Κολομβία δεν είχαμε στρατιωτικό καθεστώς, μόνο για πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Αυτή η στρατιωτική εξουσία εμφανίστηκε μόνο κάποια στιγμή όταν δύο κόμματα δεν μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία και κράτησε για πολύ μικρό διάστημα μέχρι να φτάσουν σε συμφωνία τα δύο κόμματα. Δηλαδή, οι στρατιωτικές δυνάμεις της Κολομβίας ήταν ένας θεσμός που έχει παραβιάσει κατά συρροή τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά είναι από τους λίγους στρατούς της Λατινικής Αμερικής που δεν μπορούμε να τους κατηγορήσουμε ότι έχουν παράδοση τα πραξικοπήματα. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ευθύνες αυτών που συνέβησαν στη σύγκρουση δεν θα έπρεπε να πέσουν επάνω στις στρατιωτικές δυνάμεις, ενώ στην ουσία η ευθύνη φτάνει μέχρι τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην περίπτωσή μας και στους υπουργούς, μέχρι τελικά να φτάσουν στις ένοπλες δυνάμεις. Σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση του προγράμματος και της εφαρμογής του προγράμματος, και θέλω να εστιάσω σε αυτό, υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί. Σε αντίθεση με αυτό που έγινε σε άλλες συγκρούσεις, η Κολομβιανή κυβέρνηση θέλησε η διεθνής αξιολόγηση να είναι πολύ περιορισμένη. Έγινε μια συζήτηση στην αρχή σχετικά με το κατά πόσον είναι τα Ηνωμένα Έθνη το κατάλληλος οργανισμός ή η UNASUR. Η κυβέρνηση περιόρισε το ρόλο του ΟΗΕ πρώτον στον αφοπλισμό των ΦΑΡΚ, ο οποίος ολοκληρώθηκε αυτή τη στιγμή. 100% πληρούν οι ΦΑΡΚ αυτή τη στιγμή τις δεσμεύσεις τους, δηλαδή έχουν αφοπλιστεί πλήρως και έχουν μπει στην πολιτική ζωή ως πολιτική δύναμη. Και τα άλλα δύο πράγματα που θα πρέπει να επιβεβαιώσουν τα Ηνωμένα Έθνη είναι η διαδικασία της ενσωμάτωσης των πρώην μαχητών και οι εγγυήσεις ασφαλείας. Οι εγγυήσεις ασφαλείας, δηλαδή εκεί όπου είχαμε ένοπλες συγκρούσεις, ότι υπάρχει πλέον ασφάλεια και ότι έχει εξαλειφθεί η παραστρατιωτική δράση. Υπάρχουν και άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίες παρακολούθησαν τη διαδικασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όρισε τον κύριο Γκίλμορ, ο οποίος παρακολουθούσε τη διαδικασία από το 2015 και μετά. Η Γερμανία ήταν η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία έχει έναν ειδικό απεσταλμένο, όχι της κυβέρνησης, αλλά του κοινοβουλίου, τον κύριο Κόνιγκς, ο οποίος επίσης παρακολουθούσε τη διαδικασία. Και έπειτα είχαμε τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Πολιτειών, δηλαδή του πρόεδρου Ομπάμα, τον κύριο Άρονσον. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρακολούθηση σε διεθνές επίπεδο και από τη ΣΥΠΑ, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες διαδραματίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη Λατινική Αμερική και η διοίκηση του πρόεδρου Ομπάμα δεν είναι ότι προώθησε τη διαδικασία, αλλά δεν της έφεσε εμπόδια. Φυσικά, άλλαξαν πολύ τα πράγματα όταν άλλαξε η κυβέρνηση και την προεδρία πήρε ο Τραμπ. Αρχικά, η διοίκηση του Τραμπ απομακρύνθηκε από την διαδικασία της Κολομβίας και
δεν εστίασε σε τίποτα από ό,τι συνέβαινε στη Λατινική Αμερική, παρά μόνο εστίασε στη Βενεζουέλα. Αυτό διήρκεσε λίγο όμως. Αυτή τη στιγμή η διοίκηση του Τραμπ εφαρμόζει μια στρατηγική στη Λατινική Αμερική και μια στρατηγική σε σχέση με την ειρήνη στην Κολομβία, η οποία είναι ξεκάθαρη. Δηλαδή θέλουν να εμποδίσουν την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας με το επιχείρημα που προβάλλουν ότι οι ΦΑΡΚ συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται στο εμπόριο ναρκωτικών και ότι οι ΦΑΡΚ δεν έχουν παραδώσει τα όπλα τους. Το οποίο είναι εκπληκτικό κατά τη γνώμη μου, γιατί ο αφοπλισμός έχει πιστοποιηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μια οργάνωση Μπολσεβίκων. Αν λένε τα Ηνωμένα Έθνη ότι έχουν παραδοθεί τα όπλα, το λογικό είναι ότι αυτό έχει συμβεί. Το πρόβλημα σε σχέση με το εμπόριο ναρκωτικών είναι αρκετά περίεργο και όχι μόνο για το εμπόριο, αλλά όσο για την παράνομη καλλιέργεια και χρήση. Γιατί η καλλιέργεια και χρήση δεν είναι στα χέρια μεγάλων εμπόρων. Υπάρχουν φυτείες μικρών αγροτών σε απομακρυσμένες ζώνες της Κολομβίας, χωρίς υποδομές, και για τους οποίους η μόνη εναλλακτική είναι να φυτεύουν κόκα. Γιατί σε εκείνες τις περιοχές κανείς δεν πάει να αγοράσει οτιδήποτε άλλο από εκείνους. Αυτό που συνέβη είναι ότι από τότε που υπογράφηκε η Συμφωνία Ειρήνης, τα εκτάρια παράνομων καλλιεργειών πολλαπλασιάστηκαν επί 4, δηλαδή από 50.000 φτάσαμε στα 200.000 εκτάρια. Αυτή η αύξηση οφείλεται, σύμφωνα με τον κύριο Τραμπ, στο ότι οι ΦΑΡΚ συνεχίζουν να ασχολούνται με το εμπόριο των ναρκωτικών. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι δεν υπάρχει ούτε ένα δικαστήριο στον κόσμο, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Κολομβία, όπου να έχουν τασχεθεί 100 γραμμάρια κοκαίνης από τους ΦΑΡΚ, από κάποιο μέλος των ΦΑΡΚ. Αν υπήρχε θα το ξέραμε και θα μας το είχαν πει 100.000 φορές στα μέσα ενημέρωσης. Δεν υφίσταται αυτό. Τι συνέβη? Στα μέρη, στα εδάφη που έλεγχαν οι ΦΑΡΚ, στην ουσία έλεγχαν και την παράνομη καλλιέργεια με δύο τρόπους. Πρώτον, ανάγκαζαν τους αγρότες να μην καλλιεργούν αποκλειστικά αυτού του είδους την καλλιέργεια, αλλά και άλλα προϊόντα τα οποία μπορούσαν να πουλήσουν. Δηλαδή, πάντα προσπάθησαν να υπάρχει μια συνδυασμένη καλλιέργεια και οι αγρότες να μην ασχολούνται μόνο με παράνομες καλλιέργειες. Αυτός είναι ο λόγος που όταν οι ΦΑΡΚ σταμάτησαν να ελέγχουν κάποια εδάφη, σε αυτές τις περιοχές αυξήθηκε πάρα πολύ η καλλιέργεια του φύλου της κόκας. Ποιος είναι ο δεύτερος λόγος? Για να εφαρμοστούν τα προγράμματα κατά των παράνομων καλλιεργειών ή αντικατάστασης των παράνομων καλλιεργειών, δηλαδή προγραμμάτων τα οποία ανταλλάσσουν τις καλλιέργειες και δημιουργούν υποδομές, δημιουργούν μηχανισμούς εμπορίας, μικρές βιομηχανίες. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι και πάλι ο Γενικός Εισαγγελέας της Κολομβίας θέτει εμπόδια και δεν επέτρεψε την έγκριση του σχετικού νόμου και που έχει να κάνει με τη συμμετοχή των αγροτών σε αυτές τις δραστηριότητες. Δηλαδή, κανείς δεν θα πάει να γραφτεί στο κράτος και να πει «Έχω 5 εκτάρια με φύλλα κόκας και άλλες καλλιέργειες». Αν δεν υπάρχει κάποιος νόμος που να του εγγυάται ότι δεν θα δικαστεί, τότε δεν θα το κάνει ποτέ. Δεν υπάρχει λοιπόν κοινή λογική. Αυτό προβλεπόταν στη συμφωνία. Η Γενική Εισαγγελία της Κολομβίας δεν επιτρέπει την έγκριση αυτού του νόμου και κατά συνέπεια υπάρχει καθυστέρηση στην εφαρμογή των προγραμμάτων αντικατάστασης των καλλιεργειών. Οι χώρες εγγυήτριες ήταν η Κούβα και η Νορβηγία και αυτές που παρακολουθούσαν η Βενεζουέλα και η Χιλή.
Έγινε μια δουλειά πάρα πολύ σημαντική. Χωρίς αυτές τις χώρες δεν θα μπορούσαμε να φτάσουμε στη συμφωνία. Η Κούβα και η Νορβηγία είχαν μια συμβολή πάρα πολύ σημαντική. Και η Χιλή και η Βενεζουέλα επίσης σε ό,τι αρμοδιότητες είχαν. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιες φορές η κυβέρνηση της Κολομβίας δεν επέτρεπε στην Κούβα, συγγνώμη, η κυβέρνηση της Κολομβίας δεν έχει επιτρέψει στην Κούβα και στην Νορβηγία να συνεχίσουν να συμμετέχουν και κατά την εφαρμογή του προγράμματος. Αυτό προβλέπεται στη συμφωνία, αλλά η κυβέρνηση δεν το επιτρέπει. Δεν επιτρέπει την συμμετοχή αυτών των χωρών, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μάρτυρες των προβλημάτων εφαρμογής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς μπορεί να συμβάλλει σε αυτό. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό ώστε να πιέσουν και τα διάφορα κόμματα που έχουν την κυβέρνηση σε ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να συμβάλλουν σε αυτό. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση της Κολομβίας δεν εφαρμόζει σωστά την συμφωνία και η ελάχιστη εφαρμογή που αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδίως με την ενσωμάτωση των πρώην μαχητών. Δηλαδή το 90% των έργων που αυτή τη στιγμή εφαρμόζονται χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση άλλαξε και την προσέγγιση της σε πολύ θετικό βαθμό. Δηλαδή αρχικά ήταν αρνητική απέναντι στις ΦΑΡΚ και στήριζε την Κολομβιανή κυβέρνηση. Μετά άλλαξε άποψη και μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη εξέφρασε το ενδιαφέρον της να έχουμε μια σωστή εφαρμογή της απόφασης αυτής και της συμφωνίας. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η πολιτική του στήριξη και η οικονομική του στήριξη. Και πολύ σημαντικό το ότι φτάνουμε σε μια κατάσταση ειρήνης, σε μια συμφωνία ειρήνης, σε έναν κόσμο γεμάτο ένοπλες σειράξεις. Έτσι λοιπόν τα Ηνωμένα Έθνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν επενδύσει πολλά στην επιτυχία αυτής της συμφωνίας. Και αυτό θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να αυξηθεί η χρηματοδότηση και πάνω απ' όλα να έχουμε μία σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και, το κόμμα των ΦΑΡΚ, έτσι ώστε να εφαρμόσουμε σωστά τα κατάλληλα προγράμματα και να έχουμε σωστή ενσωμάτωση των ΦΑΡΚ. Η Κολομβιανή κυβέρνηση, αυτό που έχει εγκρίνει για την ενσωμάτωση των μαχητών της ΦΑΡΚ μέχρι στιγμής, είναι το ισοδύναμο του πολέμου, του προϋπολογισμού του πολέμου για 10 ημέρες. Αυτό έχει εγκρίνει μέχρι στιγμής, δηλαδή έναν προϋπολογισμό που θα ξόδευε κανονικά σε 10 μέρες τον πόλεμο. Δηλαδή 200 δις πέσος. Άρα λοιπόν 30 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία μιας συνταγματικής αναθεώρησης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός έγκρισης νομοθεσίας σε σχέση με την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας. Αφού ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η διαδικασία που ονομαζόταν Fast Track, από τα 34 μέτρα εφαρμογής που υπήρχαν στη συμφωνία για την εφαρμογή τον πρώτο χρόνο, έχουν εγκριθεί μόνο 12 από αυτά, 12 τα 34, και η Κολομβία έχει μπει τώρα σε μια διαδικασία εκλογική. Δηλαδή, ολοκληρώνεται η προεδρία του Σάντος τον Ιούλιο, που μας έρχεται. Ο Σάντος δεν μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα στις εκλογές. Τον Μάρτιο έχουμε εκλογές στο Κογκρέσο, νομοθετικές εκλογές, και τους τελευταίους 6 μήνες αυτό που έχει συμβεί είναι ότι η Κολομβιανή κυβέρνηση θέλει να επιταχύνει την εφαρμογή, αλλά δεν έχει καταφέρει να το κάνει, γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μια σύγκρουση ανάμεσα στους θεσμούς. Δηλαδή το Κογκρέσο δεν δέχεται να εφαρμόσει τη συμφωνία, παρότι υπάρχει νομική υποχρέωση να το κάνει, και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε εφαρμογή, σωστή εφαρμογή, μέχρι τη νέα εκλογή, δηλαδή μέχρι τον Αύγουστο,
Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν να έχουμε επανεκκίνηση της εφαρμογής των συμφωνιών. Τώρα, ανάλογα με το πώς θα αλλάξει η πολιτική πραγματικότητα της Κολομβίας. Υπάρχει ένας διχασμός στην Κολομβία και η αριστερά θα πρέπει να εκμεταλλευτεί αυτή την συμφωνία και τη δημιουργία μιας νέας πολιτικής δύναμης, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια δημιουργική διαδικασία, σε νέες συμμαχίες, έτσι ώστε για πρώτη φορά στην Κολομβία να υπάρχει μια εναλλακτική, μια πραγματική εναλλακτική για την αριστερά. Και αυτό οφείλεται στο τέλος της ένοπλης σύραξης. Αν αυτή την ευκαιρία δεν την εκφράσουμε στο μέλλον με μια πλειοψηφία δημοκρατικών δυνάμεων στο Κοινοβούλιο, τότε δεν θα μπορέσουμε να έχουμε σωστή εφαρμογή. Αυτή είναι η πρόκληση αυτή τη στιγμή, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε έναν εξυγχρονισμό, μια εκδημοκράτηση της Κολομβίας, η οποία εξαρτάται από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία θα πρέπει να εκφράζει την δημοκρατική βούληση και την βούληση, την προοδευτική του Κολομβιανού λαού. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να προωθήσει και το κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς, θα πρέπει να στηρίξει λοιπόν αυτήν την εκλογική διαδικασία, να στηρίξει το κόμμα των ΦΑΡΚ, να κινητοποιήσει την πολιτική συνεργασίας και ελπίζουμε στην επόμενη Προεδρία να έχουμε κάποιον ο οποίος να δεσμεύεται στην εφαρμογή της συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ.